Αλεξία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δύο δημοσκοπήσεις και με εκπλήξεις. Νέες δημοσκοπήσεις, νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό και σε ό,τι αφορά τη δυναμική των κομμάτων στην τελική ευθεία για τις κάλπες, βλέπουμε να επανέρχεται ένα ρευστό σκηνικό σε ό,τι αφορά την δεύτερη θέση, καθώς για πρώτη φορά μετά από καιρό το ΠΑΣΟΚ προσπερνά. Ναι, είναι μετά από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και μετά είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στη δεύτερη θέση που είχε στις αρχές του χρόνου. Έτσι είναι. Όλα αυτά βέβαια σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Προράτα, για να τα δούμε ακριβώς. Πιο αναλυτικά, να ξεκινήσουμε από τη δημοσκόπηση της GPO για τον Σταρ. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στην κούρσα με 16,9 μονάδες διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου. Συγκεντρώνει συγκεκριμένα 33,1%, πιάνει δηλαδή τον εκλογικό στόχο που έχει θέσει. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,2%. Στην τρίτη θέση βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, έπεται η Ελληνική Λύση με 8,4%, στην τέταρτη θέση δηλαδή το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου με μικρό προβάδισμα εναντί του Κομμουνιστικού Κόμματος που συγκεντρώνει 8,2%. Και από εκεί και πέρα, Φίλιππε, βλέπουμε μία μάχη στην λεγόμενη ουρά με πολλά για κόμματα. Για μία θέση στον ήλιο της Ευρωβουλής. Για μία θέση στο Ευρωκοινοβούλιο ακριβώς παλεύουν πολλά κόμματα για την εκλογή ευρωβουλευτή, σύμφωνα πάντα με την GPO. Συγκεκριμένα η Νίκη είναι στο 3,6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,5%, η Νέα Αριστερά στο 3%. Επομένως, ναι, θα δώσουν μάχη. Όλα αυτά προμηνύουν ένα θρίλερ εκεί στην βάση του εκλογικού σώματος. Μάλιστα. Να περάσουμε όμως... Και στην άλλη δημοσκόπηση, είναι η GPO που την είδαμε στο δελτίο του Star. Ωραία. Πάμε τώρα στην δεύτερη δημοσκόπηση. Σύμφωνα λοιπόν με την προράτα, η εκλογική επιρροή, η εκτίμηση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 33,3%, του ΠΑΣΟΚ στο 13% μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ που ακολουθεί με 12%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταγράφει διψήφιο ποσοστό, 11,2%, ακολουθεί στην πέμπτη θέση η Ελληνική Λύση με 8,5%, η Νίκη και η Νέα Αριστερά με 4,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,9%, και εδώ βλέπουμε ένα κατακαιρματισμό δυνάμεων στην βάση του εκλογικού σώματος. Μάλιστα. Τώρα, από την πρωινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα, είπαμε με τον Νίκο το θέμα που έχει, είναι αρκετές μέρες στην επικαιρότητα, την κόντρα για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο κοστίζει και τι γίνεται. Αλλά είχαμε και μία άλλη είδηση σήμερα από τον Πρωθυπουργό για νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου. Και μάλιστα που θα αφορά περισσότερους, όπως είπε, από το προηγούμενο πρόγραμμα. Προανήγγειλε ότι ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου, μεγαλύτερη περίμετρο, όπως είπε, σε σχέση με το πρώτο, και γι' αυτό αναζητούνται χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ένα πρόβλημα που ταλανίζει πολλές νέες οικογένειες και βέβαια αναφέρθηκε ξανά και στην αγορά του Airbnb, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει παρεμβάσεις και σε αυτό το επίπεδο. Και πάμε τώρα να κλείσουμε με το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ. Του Κασελάκη είναι, δηλαδή, αυτό κατάλαβα. Είναι ένα νέο σποτ με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος εμφανίζεται να φυτεύει έναν σπόρο και να δηλώνει πως ένα νέο κίνημα γεννιέται. Μάλιστα. Πάμε και λοιπόν, έτσι τους πολίτες να δώσουν το δικό τους Αλεξία, μήνυμα στην κάλπη. Αλεξία, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε ένα μέρος του νέου σποτ του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι αλλάζει? Ένα κίνημα γεννιέται. Για μια πατρίδα στην οποία θέσεις το φως δεν θα έχουν πάντα οι άλλοι. Για μια πατρίδα που θα παρέχει σε όλους τους πολίτες κοινωνική προστασία, ασφάλεια και ευκαιρίες ώστε να προκόψουν, να πετύχουν, να ανθίσουν. Εμείς βάλαμε το σπόρο. Τώρα σε χρειάζομαι, σε χρειαζόμαστε στην κάλπη.